Να ξεκινήσω και εγώ τώρα να πω δύο λόγια. Παίρνοντας πάσα και από τον συνάδελφο, τον Γιάννη, πού είναι η ΓΕΣΕ, πουθενά δεν είναι η ΓΕΣΕ. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης δεν είναι πουθενά. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Το έχει βιώσει και το έχει ζήσει στο πετσί της η εργατική τάξη ανά τη χώρα. Τώρα θα μεταφέρω μια πείρα έτσι όπως έχει έρθει σε εμάς, που αναπτύξαμε τους αγώνες για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, για την ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ποια ήταν η στάση της ΓΕΣΕ σε όλη αυτή τη διαπάλη η οποία αναπτύχθηκε. Στην απεργία στο λιμάνι, που είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία η ελληνική δικαιοσύνη έβγαζε όλες τις απεργίες του σωματείου μας τη μία μετά την άλλη παράνομη, όπως και του εργατικού κέντρου, το οποίο προσπαθούσε να μας καλύψει, όταν μπήκε το αίτημα από τους εργαζόμενους από το σωματείο και από το εργατικό κέντρο να πάρει απόφαση ΓΕΣΕ για να καλύψει την απεργία, η απόφασή της ήταν, η απάντηση την οποία λάβαμε ήταν ότι δεν μπορεί η ΓΕΣΕ να έχει τέτοιο δεδικασμένο. Λες και θα γινόταν τίποτα. Την στιγμή που αναπτύχθηκε ένας αγώνας και να πούμε ποιος είναι τελικά ο ρόλος ΓΕΣΕ. Ή έδειξε ποιος είναι ο ρόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να μην πάει κόντρα στο κεφάλαιο, να μην πάει κόντρα στην Κόσκο και στα συμφέροντά της, όπως γίνεται βέβαια συνολικότερα. Εδώ πέρα αφαιρούμε και άλλο παράδειγμα. Όταν το 2010 μπήκε μέσα στο λιμάνι και έκανε την επένδυση Κόσκο, που μπήκαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μπήκαν από ταξικές δυνάμεις μέσα σωματεία του ΟΛΠ και της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος Ομιλέ. Μπήκε το θέμα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολάβους να ενταχθούν στα σωματεία. Δεν μας εντάξανε και ο ταμείας της ΓΕΣΕ, ο Γεωργακόπουλος που τότε ήταν πρόεδρος Ομιλέ, είπε να κάτσουν οι εργαζόμενοι να φτιάξουν δικό του σωματείο. Ξεχώριζε. Αυτό οδηγεί στην πολυδιάσπαση. Αυτό οδηγεί στο να πουλάνε τους αγώνες των εργαζομένων. Στην απεργία την οποία κάναμε το καλοκαίρι, η οποία ήταν η τριήμερη, μετά πήγαμε ξανά, κάναμε άλλες 3-4 μέρες απεργία, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και λίγο πολύ γνωστές, η ηγεσία του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού στο λιμάνι του Πειραιά, μέσα όπως αυτό εκφράζεται βέβαια και στο επίπεδο της ΓΕΣΕΕ, λειτουργήσε απεργοσπαστικά. Έπαιρναν τηλέφωνο τους εργαζόμενους του ΟΛΠ που θέλαν να στηρίξουν τους εργαζόμενους, όχι τη συνδικαλιστική ηγεσία, και τους λέγανε ότι αν δεν μπουν από την πίσω πόρτα θα βγουν ότι είναι απότες, αδικαιολογήτως, αλφα-αλφα. Λες και είμαστε σε αναφορά στο στρατό. Λοιπόν, αντί να στηρίξουν. Αυτή είναι η στάση τους. Λοιπόν, την ίδια λοιπόν στιγμή που εντείνεται η επίθεση του κεφαλαίου της Κόσκο και άλλων μονοπωλιακών ομήλων στα δικαιώματα των εργαζομένων, κοιτάνε να εξασφαλίσουν τη συνδικαλιστική τους επιβίωση. Θέλουν σωματεία όπως αυτά τα οποία έστησε η Κόσκο μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, που τη στιγμή που δεν μπορούσε και δεν έβρισκε διέξοδο απέναντι στην οργανωμένη πάλι των εργαζομένων, πήγε και έφτιαξε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο δικό της σωματείο, έκανε εκλογές τις οποίες περιφρουρούσαν μπράβοι, ασφαλίτες, διευθυντάδες, μέσω 15 Αύγουστο. Να το βγάλει πιο αντιπροσωπευτικό, όταν όλοι οι εργαζόμενοι ή τέλος πάντων πολύ μεγάλο μέρος έλειπε σε άδειες και γύρισαν οι εργαζόμενοι από τις άδειες και είδαν τι, τα ονόματά τους μέσα σε λίστες. Λοιπόν, και βγαίνει αυτή τη στιγμή μια απόφαση η οποία λέει δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει νοθείες ή αν έχουν γίνει νοθείες και μπορεί να ήρθαν από τις διακοπές τους σε μια μέρα και να ξαναφύγανε. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτό είναι ο ρόλος ΓΕΣΕ και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Και αυτό που έγινε και όπως ανοίχθηκε και στα εργατικά κέντρα και στην Ομοσπονδία Διευθυντικών Υπαλλήλων και κορυφώθηκε μέχρι στιγμής στα συνέδρια στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, αυτό το οποίο ανοίγει μια κουβέντα και ένας δρόμος ήταν και δίκαιο και ανάγκαιο να γίνει. Να πω τώρα όσον αφορά την κατεύθυνση. Η κατεύθυνση τώρα που έχουμε εμείς και κάναμε σαν σωματείο και γενική συνέλευση, η οποία άμεσα και έθιξε το θέμα των εξελίξεων γύρω από τη ΓΕΣΕ και το θέμα της πρωτομαγιάτικης απεργίας που είναι που πήραμε απόφαση ήδη από τη Δευτέρα, λοιπόν, είναι πώς θα μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας, μπήκε εδώ από πολλούς συναδέλφους, για να ενισχύσουμε αυτή τη γραμμή πάλης. Όπως το είπαν και πάλι οι συνάδελφοι, ότι είναι δύο κόσμοι που συγκρούνται με το συνδικαλιστικό κίνημα. Πρέπει όμως να μπει καθήκον εδώ πέρα να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας. Και αυτό ο εργάτης το μαθαίνει μέσα από την ίδια του τη δράση. Και πρέπει να χαράξουμε τέτοια γραμμή. Πρέπει, είναι απαραίτητο και το αντιλαμβανόμαστε όλοι και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος μέσα στους χώρους δουλειάς, ότι πρέπει να διώξουμε αυτή τη σαπίλα της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας, λοιπόν, η οποία έχει κατσικωθεί στις πλάτες της εργατικής τάξης, που μιλάει
έχει το θράσος και μιλάει για τραμπούκους του ΠΑΜΕ, την ίδια στιγμή που σε μια σειρά από χώρους και κλάδους δουλειάς, ωραία, η τρομοκρατία την οποία πουλάει η εργοδοσία μαζί με τους μηχανισμούς της, κλείνω, λοιπόν, στους εργαζόμενους, δεν βγαίνει και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό τέλος πάντων δεν θα πω άλλο, για να μην σπαταλώ και τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε πιο δυναμικά.